Ευχαριστώ. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νίκη. Τη θέλαμε πάρα πολύ και αυτό έβαζε μια έξτρα πίεση πάνω στην ομάδα. Αναλάβα την ομάδα σε ένα δύσκολο χρονικό σημείο και είχα να παίξω 10, σε 10 μέρες 4 παιχνίδια χωρίς να γνωρίζω καλά-καλά την ομάδα. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μία εβδομάδα, αφού η Ευρώπη έχει τελειώσει, να δουλέψουμε κάποια πράγματα και νομίζω αυτό φάνηκε μέσα στο παρκέ, ότι υπήρχε μία ενέργεια, ένα πάθος, ένα συγκεκριμένο πλάνο που τα παιδιά ακολούθησαν τις περισσότερες φορές και σίγουρα χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση και δουλειά. Είδαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα και πολύ καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Καταρθώσατε να το κερδίσετε. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται η νίκη περισσότερο? Σίγουρα ο Απόλλωνας είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά να μην ξεχνάμε, ο Αποέλ έπαιζε σπίτι του. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μας έβαζε σε περιπέτειες αν το χάναμε και τα παιδιά έπαιξαν με πάθος, αυταπάρνηση. Και προσπάθησαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να διασφαλίσουν. Ήταν ένα πραγματικό ντέρπι μεταξύ δύο πολύ καλών ομάδων. Είδαμε και τον καινούριο συμπαίκτη, τον Friday, ο οποίος έδωσε, θα έλεγα, το κάτι παραπάνω στην ομάδα από ό,τι είχε πριν. Εντάξει, ένα παιδί που ήρθε πριν από 4 μέρες, πέραν του δέον η παρουσία του, ενώ δεν είναι εύκολο κάποιος καινούργιος και ρούκι στο πρώτο του παιχνίδι να παρουσιαστεί με αυτόν τον τρόπο, όμως τα παιδιά τον αγκάλιασαν και μέσα από την ομαδικότητα, διότι δώσαμε 20 ασίστ σήμερα, είναι πολύ σημαντικός αριθμός αυτό για μένα, γιατί αυτό δείχνει ότι για πρώτη φορά η ομάδα άρχισε να παίζει σαν σύνολο και όχι ατομικά, διότι η ποιότητα των παιχτών είναι εκεί και δεδομένη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να πω ότι η διοίκηση προσπαθεί να δώσει όλα τα εφόδια για να χτιστεί μια ομάδα έστω και μέσα της σεζόν, όπως είναι μεγάλη όπως και το όνομά της, για να μπορέσει, δεν θα πω να διεκδικήσει τον τίτλο, αυτό είναι δεδομένο, αλλά ρεαλιστικά κάθε παιχνίδι να μπαίνει μέσα και ο αντίπαλος για να την κερδίσει θα πρέπει να υπερβαίνει τον εαυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.